Πώς είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ως συνεργάτης και ως πρωταγωνιστής? Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης φυσικά δεν τον έχουμε συνηθίσει. Είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε σε έναν τέτοιου είδους ρόλο, το ρόλο του ηθοποιού. Είχε αρκετό τρακ και αγωνία στην αρχή. Είναι εξαιρετικός σαν συνεργάτης, είναι πάρα πολύ δουλευταράς. Το κάνει αυτό το πράγμα με μεγάλη συνέπεια και αφοσίωση και φοβερό επαγγελματισμό και σεμνότητα, το οποίο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει κάνει άλματα από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε στις πρόβες και αυτό το έχει καταφέρει με τη δουλειά του και τη βοήθεια όλων των ηθοποιών, και γιατί τον αγκάλιασαν όλοι πολύ ζεστά, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό στο ρόλο του. Τα καταφέρνεις, τα βγάζεις πέρα, γιατί είναι το πρώτο σου παιδάκι. Ναι, είναι μια χαρά, έχω πολύ βοήθεια, δόξα τω Θεώ. Ο Μάξιμος είναι ένας εξαιρετικός τύπος. Ναι, είναι ωραίο όνομα. Μας δίνει έτσι μεγάλη χαρά. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν και τα ζόρια στην όλη κατάσταση. Δεν είναι όλα ονειρικά, σε καμία περίπτωση. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση αυτή, έτσι είναι τα μωράκια. Δόξα τω Θεώ, τα καταφέραμε. Δεν είναι τίποτα δεδομένο, όπως είπα, και στην εποχή μας, με όλα αυτά που τρώμε και πίνουμε και έτσι όπως ζούμε. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που μου δόθηκε αυτό το δώρο. Το εκτιμώ στο έπακρο. Και εύχομαι σε όλες τις γυναίκες να το ζήσουν, γιατί είναι μια μοναδική εμπειρία, ανεπανάληπτη. Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο για αυτή την εμπειρία. Και όλα τα κλισέ ισχύουν. Όλα τα κλισέ. Τι βαθμό άλλαξε η ζωή σου από τον έρχομο του Μάξιμου? Γρήγορα επέστρεψες, βέβαια. Γρήγορα, δεν επέστρεψα. Τώρα το Σεπτέμβριο που ξεκίνησαν οι πρόβες ουσιαστικά, στον τέταρτο μήνα. Ήταν δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ήταν έτσι προγραμματισμένο. Ήταν προγραμματισμένη η δουλειά να πάει πιο μετά. Και οπότε βρέθηκα σε μια κατάσταση που έπρεπε να ανταπεξέλθω πολύ γρήγορα σε. Ζορίστηκα αρκετά, γιατί θύλαζα και τότε και ακόμα όπως και τώρα. Μοιάζεις κιόλας. Ναι, αύριο θα γίνεται 10 μηνών ο Μάξιμος. Ποιον μοιάζει ο Μάξιμος? Νομίζω ότι όλοι, θέλω να πω και εγώ και ο Παναγιώτης και αντίστοιχα οι οικογένειές μας, βρίσκουν πάρα πολλά, ταυτίζονται με τον Μάξιμο, γιατί μοιάζει και στους δυο μας πολύ. Παίρνει εκφράσεις από τον καθένα, ξέρεις, ανάλογα. Με τις εκφράσεις του, ανάλογα μέρα με τη μέρα εξάλλου αλλάζει. Μοιάζει όμως και στους δύο πολύ, νομίζω. Κάνεις όνειρα για το μέλλον, τον φαντάζεσαι να μεγαλώνει? Πώς τον φαντάζεσαι όταν έτσι σκέφτεσαι τη ζωή σας σε 10 χρόνια? Θέλω να το φαντάζομαι υγιή και τίποτα άλλο. Η ζωή του παιδιού που μεγαλώνουμε του ανήκει. Δεν θέλω να κάνω όνειρα για αυτόν χωρίς αυτόν. Θέλω απλώς να είναι υγιής, να είναι ένας άνθρωπος αυτό που, εντάξει, που ονειρεύομαι, που όμως δεν του προδιαγράφει τη ζωή. Είναι ένας καλός άνθρωπος κατά βάση, στοργικός με τους άλλους ανθρώπους, αλληλέγγυος, με αλληλέγγυα διάθεση. Για μένα αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, και αυτά είναι και που θα προσπαθήσω να το διδάξω, να τον οπλίσω με αυτή την αγάπη για τον δίπλα και με γενοδορία και, πώς να σου πω, με μια διάθεση στοργής απέναντι στο δίπλα. Όταν γνώρισες τον άντρα σου πρώτη φορά, ήξερες ότι αυτός θα είναι ο πατέρας των παιδιών σου? Όταν βγήκατε πρώτη φορά. Ναι, νομίζω το κατάλαβα, ναι. Ποια στοιχεία είναι αυτά που σε κέρδισαν και είπες ότι με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να μοιραστώ τη ζωή μου? Εντάξει, είναι 5 πράγματα τα οποία τα αναγνωρίζεις, και πια όντας έμπειρος από τη ζωή και από άλλες σχέσεις που ενδεχομένως δεν τελεσφόρησαν, είναι πολύ πιο εύκολο να αναγνωρίσει το πρώτο μισάωρο τον άνθρωπο που θα είσαι μαζί του. Κάνει βόλτα στο παρελθόν σου? Κάνω βόλτα στη Θεσσαλονίκη προς το παρόν, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι. Σε προσωπικό επίπεδο, γενικά το σκέφτεσαι? Στιγμές, όχι. Πάντοτε. Αλλά ζω το παρόν. Πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να διαγράψεις και επαγγελματικά? Όχι. Τίποτα. Όλα αυτά έχουν συμβεί, όλα στη ζωή μας συμβαίνουν για να είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα και να εκτιμούμε το παρόν. Υπάρχουν πάντοτε δημοσιεύματα με σένα πρωταγωνίστρια σε όλες τις φάσεις της ζωής σου. Ακόμα και τώρα και με το παιδάκι σου. Θέλεις να βλέπεις? Θέλω να μιλήσω για αυτά, γιατί με στεναχωρεί γενικά. Δεν θέλω να υπάρχει το παιδί μου στις φωτογραφίες αυτές, ακόμα και με κρυμμένο πρόσωπο. Το έχω ζητήσει αυτό? Το έχω ζητήσει, αλλά φυσικά όπως καταλαβαίνεις. Άρα λοιπόν καλύτερα να μην το ζητήσουμε, γιατί απλά με συγχύζει. Τηλεοπτικά θα επιστρέψει, θα ήθελε? Θα ήθελα, ναι. Θα το ήθελα κάποια στιγμή με μια έτσι ωραία δουλειά, φροντισμένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που αρχίζουν και γίνονται πράγματα, και είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό, γιατί υπάρχει φοβερή ανεργία. Υπάρχει
φοβερή ενεργία και στους ηθοποιούς ιδιαίτερα. Σε αυτά τα shows που είναι τώρα στη μόδα, το Just the Two of Us, που είναι και στον αέρα του Μέγα και του Αντένα και το Your Face Sounds Familiar, θα έπαιρνες μέρος ή κάτι τέτοιο? Μου έχει προταθεί, αλλά δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ αγχωτικό για μένα όλο αυτό. Προτιμώ να δοκιμάζομαι για τη δουλειά μου. να αξίζει. Αλλά τα θεωρώ πολύ αξιοπρεπή και ωραία shows. Πάρα πολύ ωραία, τα παρακολουθώ μάλιστα. Παρουσίαση τι θα ήθελες να κάνεις? Γιατί βλέπουμε πολλούς ηθοποιούς στο ρόλο του παρουσιαστή. Δεν θα έλεγα όχι αν ήταν κάτι ενδιαφέρον.